Τα σχολεία άνοιξαν και βέβαια συγχρόνως άλλαξαν οι διατροφικές συνήθειες και ώρες φαγητού. Για το συγκεκριμένο θέμα μας ενημερώνει και συμβουλεύει γονείς και μαθητές ο διαιτολόγος Γιάννης Ηλίας. Εδώ και λίγες ημέρες βρισκόμαστε σε περίοδο έναρξης της σχολικής χρονιάς, όπου οι μαθητές βεβαίως έχουν επιστρέψει στα θρανία, έχουν αφήσει πίσω τους τις καλοκαιρινές διακοπές. Και ένα από τα θέματα που απασχολεί τους ίδιους τους μαθητές, τους γονείς, αλλά και την επιστήμη τη δική μας ως διαιτολόγοι, είναι το πώς πρέπει ένας μαθητής να τρέφεται, το ποια είναι η σωστή διατροφή, το σωστό διαιτολόγιο ενός μικρού μαθητή, ο οποίος έχει αυξημένες απαιτήσεις, έχει σίγουρα μεγαλύτερες πνευματικές απαιτήσεις, καθότι βρίσκεται στο σχολείο, στο φροντιστήριο και μετά αμέσως έχουμε το διάβασμα. Για να μπορέσουμε να μιλήσουμε για σίγουρη επιτυχία ότι ένα παιδί θα μπορέσει να τραφεί σωστά κατά τη σχολική περίοδο, θα πρέπει να εξετάσουμε ένα τρίπτυχο. Το πρώτο σκέλος του τρίπτυχου αφορά το πρωινό. Το πρωινό είναι το πιο σημαντικό γεύμα ενός ανθρώπου και κατ' επέκταση και βεβαίως του μαθητή, καθότι είναι το γεύμα εκείνο το οποίο εξοπλίζει τον οργανισμό με την ενέργεια, με τα καύσιμα που χρειάζεται για να ανταπεξέλθει σε όλη την ημέρα. Ένα σωστό πρωινό για ένα μικρό μαθητή και βεβαίως και για έναν πιο μεγάλο μαθητή ή ακόμα περισσότερο για μαθητές οι οποίοι βρίσκονται σε διαδικασία εξετάσεων ή είναι στην τρίτη ηλικίου τώρα και έχουν τις πανελλαδικές εξετάσεις του χρόνου. Ένα σωστό λοιπόν και ένα πλήρες πρωινό θα πρέπει να περιλαμβάνει σίγουρα μία μερίδα γαλακτοκομικού, δηλαδή γάλα, το οποίο να συνοδεύεται από κάποιον υδατάνθρακα. Το πιο σωστό, ίσως και το πιο γνώριμο, θα πρέπει να είναι ή γάλα με δημητριακά, ή αν κάποιος μαθητής έχει αντίρρηση και δεν θέλει να καταναλώσει γαλακτοκομικό, θα μπορέσει να αντικαταστήσει το συγκεκριμένο πρωινό από ένα ποτήρι χυμό, συνοδευόμενο με ένα τόστ ή με κάποιο αρτοσκεύασμα. Αρτοσκευάσματα υπάρχουν πολλά, είναι το κουλούρι, είναι το σταφυδόψωμο, είναι κάποιο ελαφρύ κέικ που μπορεί να έχει ετοιμάσει η μητέρα του ή κάποια κριτσίνια, κράκερς κτλ. Το δεύτερο σκέλος αφορά το επόμενο γεύμα που ακολουθεί το πρωινό και λέγεται δεκατιανό ή αλλιώς πρόγευμα. Αυτό είναι άμεσα συνυφασμένο βεβαίως για τους μαθητές με το τι πωλείται στα κηλικία. Και αυτό το λέω για τον εξής λόγο. Ένας μαθητής για να πάρει δεκατιανό θα μπορέσει να τον πάρει με δύο τρόπους. Ο πρώτος τρόπος είναι αν θα ψωνίσει από το σχολικό κηλικείο. Ο δεύτερος τρόπος είναι αν έχει ετοιμάσει η μητέρα του κάποιο κολατσιό για να το πάρει μαζί του να το καταναλώσει εκείνη την ώρα. Στην περίπτωση τη δεύτερη, στο κολατσιό, καλό θα είναι η μητέρα να γνωρίζει ότι το πιο σωστό και υγιεινό κολατσιό θα είναι ένα τύπου σάντουιτς το οποίο να περιέχει τυρί γαλοπούλα ή κάποιο τόστ ή μια έτοιμη μπακέτα η οποία βεβαίως να είναι φρέσκια και να του τη δώσει μαζί του παιδιού με ένα φρούτο ή με ένα ποτήρι χυμό για να μπορέσει να το καταναλώσει. Στη δεύτερη περίπτωση όπου ο μαθητής επιλέξει να πάρει κάποιο κολατσιό από το κηλικείο θέλω να σταθώ όσον αφορά κυρίως τη νομοθεσία που αφορά τα σχολικά κηλικεία. Υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα που πρέπει να πωλούνται στα σχολικά κηλικεία. Βεβαίως όλοι οι υπεύθυνοι των κηλικείων το γνωρίζουν, έχουν τη συγκεκριμένη λίστα. Ενδεικτικά θα αναφέρω ότι είναι το γάλα, κάποια φρέσκα φρούτα πλημμένα σε ατομική συσκευασία, κάποια αρτοσκευάσματα, τυρόπιτες και απαγορεύονται βεβαίως οτιδήποτε έχει να κάνει με μπισκότα, σοκολάτες, αναψυκτικά ή άλλα τρόφιμα τα οποία έχουν και αυξημένες θερμίδες αλλά είναι και επικίνδυνα για την υγεία των παιδιών. Στην περίπτωση λοιπόν επιλογής από το σχολικό κηλικείο, καλό θα είναι τα παιδιά να σταθούν κυρίως σε κάποιο αρτοσκεύασμα, το οποίο θα το συνοδεύσουν είτε με ένα χυμό είτε με ένα φρέσκο φρούτο. Το τρίτο σημείο που πρέπει να εξετάσουμε είναι το αν το παιδί, αν ο μαθητής μπορεί να λαμβάνει μεσημεριανό φαγητό. Και αυτό το λέω διότι είναι γνώριμο και είναι σύνηθες τα παιδιά με το που τελειώνουν το σχολείο αμέσως μετά να έχουν φροντιστήριο, οπότε δεν προλαβαίνουν στο ενδιάμεσο να πάρουν μεσημεριανό φαγητό. Υπάρχουν δύο λύσεις. Η πρώτη λύση είναι ή θα λάβουν κάποιο πιο ελαφρύ γεύμα, ένα σνακ, ένα τόστ, μία μπακέτα, μία αραβική πίτα ή αν προλάβουν μία σαλάτα συνοδευόμενη με ψωμί και τυρί, ούτως ώστε να μην πάνε με άδειο στο μάχη αμέσως μετά στο φροντιστήριο. Ο δεύτερος τρόπος είναι να προλάβουν και να οργανώσουν το πρόγραμμά τους για να πάνε στο σπίτι και να καταναλώσουν μεσημεριανό φαγητό. Το οποίο καλό θα είναι να μην είναι αυξημένο σε λιπαρά, να μην είναι και πολύ αυξημένο σε ποσότητα, διότι λογικό είναι και επόμενο, αν καταναλώσουμε μεγάλη ποσότητα μεσημεριανού φαγητού, να έχουμε λίθαργο, να έχουμε μια υπνηλία, οπότε το παιδί να μην μπορεί να αποδώσει στο φροντιστήριο και στο διάβασμα έτσι όπως πρέπει να αποδώσει. Στην περίπτωση όμως που το παιδί δεν λαμβάνει επαρκές μεσημεριανό και λαμβάνει κάτι πιο ελαφρύ, θα πρέπει αμέσως το επόμενο γεύμα του να είναι το κυρίως γεύμα και το οποίο βεβαίως θα είναι με την επιστροφή του στο σπίτι από το φροντιστήριο πριν ξεκινήσει το διάβασμα, ούτως ώστε να μπορέσει να προμηθεύσει τον οργανισμό με την απαραίτητη ενέργεια και με τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στο διάβασμα.
Κλείνοντας, θέλω να πω άλλα δύο βασικά σημεία που αφορούν τη διατροφή, τη σωστή διατροφή του μαθητή. Το πρώτο λέγεται νερό και γενικότερα η ενυδάτωση του οργανισμού. Δεν πάβουν να ισχύουν οι περιορισμοί όσον αφορά ότι δεν πρέπει να πέφτουμε κάτω από τα 5 με 6 ποτήρια νερό την ημέρα, δηλαδή περίπου 1 με 1,5 λίτρο. Όσο μπορούμε παραπάνω νερό να πίνουμε. Και το δεύτερο έχει να κάνει με κάποιες συχνές ερωτήσεις ίσως που μπορεί να έχουν οι γονείς και τις οποίες και δέχομαι και εγώ και υποθέτω και οι συνάδελφοι, σχετικά με τη λήψη πολυβιταμινούχων συμπληρωμάτων, σχετικά με τη λήψη βιταμινών. Δεν είμαστε αντίθετοι, αρκεί να έχει ενημερωθεί ο γιατρός του παιδιού. Μπορούμε να πάμε σε οποιοδήποτε φαρμακείο, σε υπεύθυνο φαρμακείο που ξέρουμε από εκεί να αγοράζουμε τα συμπληρώματα και όχι συμπληρώματα που μπορεί να κυκλοφορούν στην αγορά χωρίς τη σφραγίδα του ΕΟΦ, διότι αυτά είναι σίγουρο ότι θα βοηθήσουν το ανοσοποιητικό σύστημα του μαθητή, θα βοηθήσουν την πνευματική του απόδοση και βεβαίως το κυριότερο είναι ότι είμαστε σίγουροι ότι δεν υπάρχει καμία έλλειψη σε θρεπτικό συστατικό.